λοιπόν καλός ο καιρός, μέχρι και την Κυριακή, αυτό δεν μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος, τουλάχιστον δεν θα βρέξει. Οπότε, όσοι είμαστε φίλοι του ποδηλάτου, μπορούμε να πάρουμε το ποδηλάτο μας και να κάνουμε τις ποδηλατοβόλτες μας. Θα έχει και καλό καιρό. Πάμε να γνωρίσουμε τους ποδηλάτρεις εκεί στα Χανιά. Έκανα εγώ ένα πρόλογο, πιστεύω να βοήθησε, να μπήκαμε λίγο στο κλίμα. Βλέπουμε και τον κύριο Γιώργο Παπαγρηγορίου. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ ποδηλατούμε και προσπαθούμε να επιδύσουμε. Σωστά. Απελευθερώνεστε ψυχολογικά μέσα από την ποδηλασία, κύριε Παπαγρηγορίου? Βέβαια, ναι. Βοηθούν οι υποδομές? Εγώ θα πάρω το ποδηλατό μου, θα βγω έξω. Πολιτισμός, κουλτούρα, συμπεριφορά, δρόμοι υπάρχουν? Όπως φαντάζεστε, ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Τουλάχιστον φύγαμε από το απόλυτο μηδέν που είχαμε τόσα χρόνια. Κάτι ξεκίνησε να γίνεται, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή προσπάθεια για να φτιαχτούν οι υποδομές. Βέβαια, δεν μπορούμε κατευθείαν να φτιάξουμε το μηδέν τις υποδομές όλες. Πρέπει τα πράγματα να γίνουν σιγά-σιγά με σχέδιο. Ναι. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται πολιτική βούληση από ό,τι έχουν δείξει τα πράγματα. Τα εμπόδια είναι πάρα πολλά, η νοοτροπία είναι παγιωμένη, αλλάζει σιγά σιγά, αλλά πρέπει να αλλάξει και σπρώχνοντας και από τα πάνω, όχι μόνο από τα κάτω. Έχει γίνει μια αρχή πάντως στα Χανιά εκεί με την επέκταση του ποδηλατοδρόμου. Δεν θα το λέγαμε επέκταση ακριβώς, θα το λέγαμε μια πρώτη δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω μου. Υπάρχει σε κάποιες κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Υπάρχει, ναι. Όπως κάθε καινούριο πράγμα προκάλεσε φυσικά και αντιδράσεις. Αλλά σίγουρα είναι μια αρχή για να αρχίσει επιτέλους να αλλάζει πρόσωπο και αυτή η πόλη και να πάει στον επόμενο αιώνα. Ο βασικός στόχος της ομάδας σας, ποδηλάτρης, δηλαδή... Λάτρης του ποδηλάτου, αλλά και των ποδιών γενικότερα, με την έννοια ότι θέλουμε να περπατούμε και να... Αυτό που λέμε βιώσιμη κινητικότητα, να το βιώνουμε με όλα τα μέσα. Και όσο γίνεται πιο ήπια. Δηλαδή, όχι αυτοκίνητα που είχαμε μάθει ως τώρα και μηχανάκια, αλλά ποδήλατο, πόδια, αμαξίδια, αναπηρικά, πατίνια, ό,τι έχει και μπορεί και θέλει ο καθένας, που να χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να μετακινηθεί. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο οικολογικά, πιο έξυπνα. Για πείτε μας τώρα, οργανώνετε κάποιες έτσι βόλτες? Τι προγραμματίζετε για το επόμενο διάστημα? Η συλλογικότητα ποδηλάτρης, 15-16 χρόνια τώρα που υπάρχει παραπάνω. Κυρίως δρά κινηματικά. Δηλαδή, δεν είμαστε, ας πούμε, σύλλογος που κάνει εκδρομούλες και περνάμε ωραία στη βόλτα μας εκτός πόλης, αλλά προσπαθούμε να δείξουμε μέσα στην κίνηση ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, όχι παιχνίδι για την Κυριακή. Ότι πηγαίνουμε στις δουλειές μας το πρωί, πηγαίνουμε στις υποχρεώσεις μας το μεσημέρι, στις υπηρεσίες, όλες με το ποδήλατο και είμαστε μέρος της κίνησης και των δρόμων και των πεζοδρομίων. Είναι ένα μέσο, δράσεις... σωστά, για να μετακινηθούμε. Βασικό, το κυρίαρχο ακριβώς, μέσο στη ζωή σας. Οι κινηματικές μας δράσεις πάρα πολλές όλα αυτά τα χρόνια. Αποκορύφωμα ένα παιχνίδι πόλης που κάναμε και το ονομάσαμε Φεγγάρι στη Ρόδα και επαναλήφθηκε 10 ολόκληρες φορές με συμμετοχή μέχρι και πάνω από 1000 ποδήλατα στις καλές εποχές. Ναι. Να δώσουμε ένα στίγμα ότι τα ποδήλατα υπάρχουν μέσα στην πόλη. Διαδηλώσεις πολλές, συνέδρια γίνανε, καλέσαμε συγκοινωνιολόγους, έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις δημοτικές αρχές, πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω ότι βάλαμε πρώτα λιθαράκια για αυτό που βλέπετε πίσω μου, τη δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου και σπρώξαμε όσο μπορούσαμε, ας πούμε, για να ξεκινήσει κάτι επιτέλους και σε αυτή την πόλη. Μας προσπέρασαν εντωμεταξύ ακόμα και οι γειτονικές πόλεις της Κρήτης. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε. Κινηματικός λοιπόν ο χαρακτήρας του συλλόγου σας. Κλείνοντας, τι να ευχηθώ τώρα? Καλή βόλτα ή καλή συνέχεια της μετακίνησής σας? Για να είμαι ακριβής. Ποδηλατόδρομους, αλλά όχι μόνο ποδηλατόδρομους. Γιατί όταν εμείς ζητάμε περισσότερη βιώσιμη κινητικότητα, δεν ζητάμε μόνο ποδηλατόδρομους. Ζητάμε λύση για όλα τα μέσα μεταφοράς, κυρίως για πεζούς και μάλιστα, ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Ένα δίκτυο ποδηλατόδρομο θα βοηθήσει λοιπόν όλους μας να ξεφορτωθούμε τα πολλά αυτοκίνητα. Σωστά, και να μπούμε και σε μία. Έχουν και αυτά τη θέση του στο πάρκινγκ, απλά όχι παντού. Να μπούμε σε μία και να υιοθετήσουμε μία διαφορετική νοοτροπία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.